δικοματισμού. Όπως επίσης υπήρχε και δεύτερο σαφέστατο μήνυμα, η ήττα του παλαιοκομματισμού. Γι' αυτό και 19%. Ποιοι εξελέγησαν, 19%, ποια ήττα του παλαιοκομματισμού, δέστε ποιοι εξελέγησαν. Καινούργια κόμματα. Ομιλέμε καινούργια κόμματα. Ποιοι εξελέγησαν, δέστε στη Βουλή. Ο θρίαμβο του παλαιοκομματισμού. Όχι, μιλάμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ισχύουν πάρα πολύ καλά αυτό που λέω. 19%. Πάνω από ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω το είπατε πριν. Ένα εκατομμύριο 200.000. Ένα 200 πήγε σε μικρά κόμματα και νεόκοπα κόμματα πολλές φορές. Αυτό είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Που όμως το 19% αυτό μαζί με το 33% περίπου που δεν ψήφισε μας κάνουν ένα μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων πολιτών που δεν εκπροσωπούνται. Η μισή περίπου. Η μισή περίπου. 40, τόσο πάει. Λοιπόν, 45. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πολύ σημαντικό. Όπως επίσης εγώ. Και εμείς που το συζητάμε έτσι και με τους υπόλοιπους πειρατές, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος για ένα κάτι τέτοιο το οποίο του έτυχε. Ήτανε βέβαια, καταλάβαινε ότι θα έπαιρνε ένα μεγάλο ποσοστό. Θα τους βοηθήσετε εσείς τώρα να ετοιμαστούν. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, τι θα κάνετε, θα μείνετε πειρατές. Εμείς είμαστε πειρατές και θα παραμείνουμε πειρατές διότι είμαστε τελείως και έξω από αυτή τη λογική το αριστερά, δεξιά, κέντρο. Θα μπορέσετε να σταματήσετε την πειρατεία της Ελλάδος. Πειρατεία της Ελλάδος. Η πειρατεία της Ελλάδος θα σταματήσει όταν γίνουν κάποιες μεταβολές νόμους ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, να μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση σε κάθε δημόσιο έγγραφο χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ένομο συμφέρον. Συμφωνούμε. Έτσι, όταν η δικαστική εξουσία είναι τελείως ανεξάρτητη, όταν σταματήσει η βουλευτική ασυλία, όταν καταργηθούν οι νόμοι περί ευθύνης υπουργών, όταν σταματήσουν όλα αυτά, θα σταματήσει και η πειρατεία της Ελλάδος. Έχετε κάνει copy-paste στις θέσεις. Όχι, μάλλον εσείς τις έχετε κάνει, γιατί αυτά είναι... Αυτές είναι θέσεις όλων πιστεύω των κρατικών. Πιστεύω ότι είναι θέσεις όλων των υγιών σκεπτομένων ακριβώς ανθρώπων. Δηλαδή αυτό, είναι θέμα, μια και συμφωνείτε, είναι θέμα νόμων ή εφαρμογή των νόμων. Εφαρμογή στον νόμο. Αφήστε να μιλήσω καθόλου. Αφήστε να μιλήσω, παρακαλώ. Εφαρμογή. Εγώ δεν γνώμησα κανένα. Έκανα πάρα πολύ υπομονή να μιλήσω. Αυτές είναι θέσεις όλων των πειρατικών κομμάτων στην Ευρώπη. Και επειδή η Ευρώπη είναι και λίγο μπροστά από την Ελλάδα πάντα, βλέπουμε ότι στα πειρατικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά. Την Κυριακή που είχαμε εκλογές και εμείς εδώ και η Γαλλία είχαν και σε ένα κρατήδιο το οποίο δεν θυμάμαι ποιο είναι και πήρε 8% το πειρατικό κόμμα. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Στο Χόλστεϊν. Στο προηγούμενο.